We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Γεια σας από τον Pacman Review. Βλέπουμε κάτω το μεγάλο το mousepad και αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα DIY. Και τι έχουμε μπροστά μας? Μπροστά μας έχουμε τη main κάμερά μου, την Canon Mirrorless M10. Είναι αυτή που περνάει τις εικόνες προς εσάς. Έχω ένα θεματάκι. Το θέμα είναι το εξής. Ο ήχος ο οποίος περνάει προς τα εσάς, και μια και είπα ήχος και εικόνα, θα ήθελα να συζητήσω συγγνώμη σε περίπτωση δεν ξέρω πώς θα βγει, πώς θα περάσει. Γυρνάω ξανά στην κλασική μου λύση και κάνω βίντεο με το main τηλέφωνό μου, ένα Samsung Galaxy S6 Edge. Οπότε δεν ξέρω πόσο καλός ή κακός θα είναι ο ήχος και η εικόνα που θα περάσει προς εσάς. Αλλά θέλησα λοιπόν να φτιάξω λίγο τον ήχο. Η συγκεκριμένη κάμερα έχει ένα πολύ μεγάλο κακό. Αν και θεωρείται κάμερα για vlog, δεν έχει δυστυχώς θέση για να κουμπώσω εξωτερικό μικρόφωνο. Έχω δοκιμάσει στην mini USB, έχω δοκιμάσει την HDMI, με κονέκτορες, με adapters. Δεν μου έχει λειτουργήσει τίποτα. Δεν έχω βρει τον τρόπο. Εάν τον βρω και κουμπώσω, καταφέρω και κουμπώσω ένα εξωτερικό μικρόφωνο, σίγουρα ο ήχος που θα περάσει προς τα εσάς θα είναι πολύ καλύτερος. Μέχρι όμως να κάνω αυτό το πράγμα, επειδή πολλές φορές και ειδικά στα DIY πλησιάζω πάρα πολύ κοντά στην κάμερα και ο αέρας πραγματικά από το ρουθούνισμα την ώρα που κάνεις την εργασία περνάει σαν αέρας 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε πρέπει με κάποιον τρόπο να καλύψω και να μονώσω αυτό εδώ το κομμάτι. Το κομμάτι εδώ των δύο μικροφώνων των οποίων έχει. Πώς? Πολύ απλά. Συνήθως τα μικρόφωνα έχουν ένα σφουγγαράκι μπροστά ή κάποιο άλλο μονωτικό για να μην περνάει ο αέρας. Αυτό σκέφτηκα λοιπόν και εγώ να κάνω. Και έχω εδώ ένα μικρό σουγκαράκι από ένα παλιό μικρόφωνο πέτου που είχα, το οποίο μου χάλασε. Κράτησα όμως σουγκαράκι και ήρθε η ώρα να κάνει τη δουλειά του. Θα το κόψω λοιπόν. Και η σκέψη μου είναι απλή. Είναι να μπει εδώ πέρα πάνω, να κολληθεί με κάποιον τρόπο και να μην αφήνει τον αέρα τουλάχιστον να περνάει εύκολα προς τα μικρόφωνα. Και επειδή θέλω να το δοκιμάσω και να την ώρα που κάνω τη δουλειά να περάσει και ο ήχος προς εσάς, να περάσει το φύσημα, θα μου δώσετε μισό λεπτάκι να φέρω το ειδικό εργαλείο που φυσάω. Και να το. Αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πραγματάκι το οποίο βγάζει αέρα για να καθαρίσει την κάμερα. Την ώρα λοιπόν που θα κάνω αυτή τη διαδικασία, θα ξεκινήσω μάλλον, θα κάνουμε το εξής. Ο ήχος θα περάσει από εσάς και θα τον δείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Θα ξεκινήσω, θα ενεργοποιήσω την κάμερά μου. Θα ξεκινήσω μία εγγραφή και πολύ απλά θα φυσήξω από αυτή την απόσταση. Να δούμε τι θα περάσει και πώς θα περάσει στην εγγραφή του ήχου. Ωραία, το δείγμα είναι αρκετό. Σταματάω λοιπόν, την κλείνω και ήρθε η ώρα να τριμάρω αυτό σωστά σαν καλός κουρέας. Για να καθίσει
όμορφα πάνω, δεν μ' αρέσει να είναι κάτι άσχημο. Απλά είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις μέσω από την κάμερα ή μέσα από την οθόνη του κινητού που γίνεται η λήψη αυτή τη στιγμή. Για να το δούμε λιγάκι, να το τσεκάρουμε κιόλας που είμαστε. Ωραία. Ένα κλακ εδώ. Και ένα πολύ μικρό τακ εδώ. Και επειδή αυτές οι κάμερες έχουν πολύ ευαίσθητα μικρόφωνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο αν δουλέψει θα είναι μια πολύ πολύ καλή λύση για όλους μας και ανέξοδη. Και να πάρω... Αρκεί να βρω την άκρη, την ταινία διπλής όψεως. Είναι ταινία διπλής όψεως η οποία είναι ειδική για τηλέφωνα, για κινητά τηλέφωνα. Θα κόψω εδώ μερικά κομματάκια. Είναι πάρα πολύ καλή γιατί δεν αφήνει ίχνη και είναι πάρα πολύ λεπτή και μπορείς να τη διαχειριστείς πάρα πολύ εύκολα και μπορείς να την ξεκολλήσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς να τραυματίσεις κάτι. Και δεν θέλω να κάνω ζημιά. Εδώ καλά είναι. Να κόψω και το περίσευμα. Link θα σας έχω στην περιγραφή για την ταινία αυτή, την λεπτή και ωραία διπλή όψεως. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, ακόμη και μοντελισμό μπορείς να κάνεις. Και εάν δεν βρείτε σφουγγαράκι τέτοιο όπως αυτό που έχω εγώ από μικρόφωνο, και μη χαλάσετε μικρόφωνο για να πάρετε το σουγκαράκι, θα μπορέσετε να βρείτε από ακουστικά παλιά τα σουγκαράκια που είχανε για να κάθονται και να στηρίζονται στα αυτιά μας. Νομίζω ότι θα κάνει καλά τη δουλειά του. Ωραία, να βγάλουμε λοιπόν και αυτό το μέρος. Είναι δύσκολο μέσα από την κάμερα. Οκ, okay, έξω κι εσύ. Και πάμε να βάλουμε και το άλλο. Θα χρειαστώ άλλα 2-3 κομματάκια, τουλάχιστον να γίνει όσο το δυνατόν πιο σταθερό και να μην αφήνει τον αέρα να περνάει από κάτω και πάμε να το κάνουμε καλύτερο και γίνει χειρότερο. Και με ακόμη ένα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ταινία διπλής όψεως νομίζετε εσείς. Απλά η συγκεκριμένη με βοηθάει να δουλέψω με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να το κολλήσω. Και με αυτόν τον τρόπο, εκτός από ότι δεν θα αφήσω τον αέρα να περάσει προς τα μέσα, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, δεν κρύβω ούτε χαλάω τίποτα, ούτε το φλας σε περίπτωση που χρειαστώ κάτι, και γι' αυτό δούλεψα σε τόσο μικρό περιβάλλον. Κάποια κομμάτια του βίντεο θα έχουν περάσει γρήγορα, όπως την ώρα που ξεχόλαγα τις ταινίες. Δεν νομίζω να δείτε κάτι εκεί πέρα και νομίζω θα σας κουράσει αν το αφήσω. Και ήρθε η ώρα της αλήθειας. Θα ενεργοποιήσω πάλι την κάμερά μου. Εγγραφή. Από την ίδια απόσταση. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμά μας. Νομίζω ότι φτάνει. Σταματάω. Κλείνω. Αυτό ήταν το DIY μας για σήμερα.
Αυτό ήταν το review μας για σήμερα. Νομίζω ότι κάτι κάναμε. Καταφέραμε να απομονώσουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα αέρα προς το μικρόφωνο και να έχουμε έναν καλύτερο ήχο χωρίς πραγματικά να ξοδέψουμε ούτε ένα cent. Αυτή η πατέντα μπορεί να δουλέψει παντού, σε οποιαδήποτε κάμερα, ακόμη και σε κινητό, εάν το χρησιμοποιείτε για αυτή τη δουλειά. Αρκεί να ξέρετε και να καλύψετε το σωστό σημείο που είναι τα μικρόφωνα στην συσκευή σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, θα χαρώ να τα πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα λοιπόν. Γεια σας. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We